Είμαστε στο κεφάλαιο της μονοτονίας και των ακροτάτων και θα λύσουμε ένα πρόβλημα για να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά που έχουμε μάθει. Το πρόβλημα βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο, σελίδα 152, είναι το πρόβλημα 9. Όπως γνωρίζουμε, ο στίβος του κλασικού αθλητισμού αποτελείται από ένα ορθογώνιο και δύο ημικύκλια. Αν η περίμετρος του στίβου είναι 400 μέτρα, να βρείτε τις διαστάσεις του ώστε το εμβαδόν του ορθογωνίου μέρους να γίνει μέγιστο. Ο περιορισμός εδώ έχουμε ότι η περίμετρος του σταδίου είναι 400 μέτρα. Όποιος ξέρει από στίβο, από κάπου εδώ ξεκινάει το 400 και οι αθλητές κάνουν μια ολόκληρη στροφή και καταλήγουν σε αυτό πάλι το σημείο. Είναι 400 μέτρα η περίμετρος. Θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να είναι το στάδιο φτιαγμένο. Βέβαια όλα τα στάδια πάνω κάτω είναι περίπου με τον ίδιο τρόπο φτιαγμένα. Εμείς όμως θα διαπιστώσουμε για ποιο λόγο και τι πετυχαίνουμε με το να είναι φτιαγμένα έτσι. Μας δίνει λοιπόν μοναδικό περιορισμό ότι η περίμετρος είναι 400 μέτρα και ότι θα έχουμε ένα ορθογώνιο και δύο ημικύκλια. Θέλουμε το εμβαδόν του ορθογωνίου μέρους να γίνει μέγιστο γιατί μας ενδιαφέρει για να παίζουν ποδόσφαιρο. Έχουμε διάφορους τρόπους για να φτιάξουμε αυτό το στάδιο. Ένας πρόχειρος τρόπος είναι να φτιάξουμε 150 μέτρα το μήκος του ορθογωνίου. Το πλάτος δεν το ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι το ημικύκλιο θα είναι 50, 150 και 150, 300, 50 και 50, 100, 400 μέτρα είναι η περίμετρος. Το φτιάχνουμε λοιπόν μακρόστενο, έχουμε περίμετρο 400 μέτρα, αλλά μάλλον θα έχουμε λίγο μικρό εμβαδό εδώ για να παίξουν ποδόσφαιρο. Θα είναι μακρόστενο, δεν θα ευχαριστούνται ποδόσφαιρο. Αν το φτιάξουμε κάπως έτσι, 50 μέτρα να είναι το μήκος και το πλάτος πολύ μεγαλύτερο και 150 μέτρα να τα ημικύκλια, θα έχουμε μεγάλο εμβαδό στα δύο ημικύκλια, πάλι θα έχουμε μικρό χώρο, πάντως θα έχουμε πετύχει την περίμετρο να είναι 400 μέτρα. Η τελική λύση θα είναι κάτι το ενδιάμεσο και θα βρούμε ακριβώς τις διαστάσεις του. Στα προβλήματα όπου μας ζητείτε να βρούμε κάποιο μέγεθος πότε μεγιστοποιείται ή ελαχιστοποιείται, επικεντρώνουμε στο μέγεθος που θέλουμε να μεγιστοποιηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί. Εδώ έχουμε δύο μεγέθη, έχουμε και την περίμετρο και το εμβαδόν του ορθογωνίου και την περίμετρο του σταδίου. Οπωσδήποτε θα γράψουμε και τους δύο τύπους. Εγώ προτείνω να γράψουμε πρώτα το εμβαδόν του ορθογωνίου, το μέγεθος δηλαδή που θέλουμε να γίνει μέγιστο ή ελάχιστο. Ονομάζουμε ψ το μήκος του ορθογωνίου, γιατί το χ εδώ μας το δίνει η εκφώνηση, είναι η ακτίνα του ημικυκλίου. Όταν θέλουμε να βρούμε λοιπόν το μέγιστο ή το ελάχιστο ενός μεγέθους, εδώ θέλουμε το μέγιστο του εμβαδού του ορθογωνίου, γράφουμε τον τύπο που μας δίνει το μέγεθος αυτό. Το εμβαδόν του ορθογωνίου δίνεται από τον τύπο 2χ επί ψ. Θα θέλαμε να παραγωγήσουμε και να βρούμε πότε γίνεται μέγιστο ή ελάχιστο. Ο τύπος όμως περιέχει δύο μεταβλητές. Σε αυτή την περίπτωση και έχει και ψ, γράφουμε έναν άλλο τύπο, ο οποίος μας δίνει ένα άλλο σταθερό μέγεθος της άσκησης. Λύνουμε ως προς μία μεταβλητή και αντικαθιστούμε στον αρχικό τύπο και φτιάχνουμε έτσι μία συνάρτηση ως προς χ. Το σταθερό μέγεθος είναι η περίμετρος του σταδίου, η οποία τη συμβολίζουμε με π, είναι 2ψ, 2ψ, 1 και 2, και ένα κύκλος, όπου η περίμετρος του κύκλου είναι 2πι ρο, άρα εδώ έχουμε ακτίνα χ, η περίμετρος του κύκλου είναι 2πι χ. Η περίμετρος λοιπόν του σταδίου, προσοχή, αυτά τα δύο δεν περιλαμβάνονται στο στάδιο, αυτά που θα πρέπει να το καταλάβουμε από την εκφώνηση του προβλήματος, θα είναι 2ψ και 2π χ. 400 λοιπόν θα είναι η περίμετρος, θα είναι 2ψ και 2π χ και λύνουμε ως προς ψ. Το ψ θα είναι 200 μείον πι χ και το αντικαθιστούμε στον αρχικό τύπο το ψ και έτσι έχουμε ε πλέον, το ε το εμβαδόν, είναι μια συνάρτηση προς χ, θα είναι 2χ και στη θέση του ψ βάζουμε το 200 μείον πχ και θα είναι 400χ μείον 2πχ τετράγωνο. Αυτός λοιπόν είναι ο τύπος που μας δίνει το εμβαδόν του ορθογωνίου μέρους ως συνάρτηση μόνο του χ, όχι του ψ. Μπορούμε λοιπόν να παραγωγήσουμε για να βρούμε το μέγιστο ή το ελάχιστο, εδώ το μέγιστο μας ζητάει. Πρέπει όμως πάρα πολύ να προσέξουμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Προφανώς το χ πρέπει να είναι θετικό. Δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για στάδιο που έχει αρνητική ακτίνα ή ακτίνα 0. Υπάρχει όμως και άλλος περιορισμός, γιατί το χ δεν μπορεί να είναι όσο μεγάλο. Δεν μπορεί να φτάσει μέχρι το 1 εκατομμύριο μέτρα, αφού η περίμετρος θα είναι 400. Αυτό που μας βοηθάει να βρούμε την περίμετρο, τον περιορισμό για το χ, είναι ότι πρέπει και το ψ να είναι θετικό. Το ψ να είναι θετικό, δηλαδή το 200 μείον πχ να είναι θετικό. Αν το λύσουμε θα βγει ότι το χ θα είναι μικρότερο του 200 δια π. Τελικά λοιπόν το εμβαδόν θα είναι μια συνάρτηση που ορίζεται από 0 μέχρι 200 δια π. Η αλήθεια είναι ότι οι λύσεις στο σχολικό βιβλίο δεν αναφέρουν αυτό τον περιορισμό. Σε θέματα όμως που πέφτουν και γενικά στα προβλήματα θα πρέπει όταν μπορούμε να περιορίζουμε το πεδίο ορισμού και να βρίσκουμε και στα άκρα ενδεχομένως τοπικά ακρότατα. Για να βρούμε το μέγιστο
τα πράγματα είναι απλά. Μάλιστα, δεν χρειαζόταν καν να παραγωγήσουμε ένα τριώνυμο και μπορούμε και να βρούμε το μέγιστο στη θέση μείον β προς 2α, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο. Με τις παραγόγους καθαρίζουμε σε όλες τις περιπτώσεις και στα τριώνυμα και σε όλες τις άλλες συναρτήσεις. Η παράγωση είναι 400 μείον 2π επί την παράγωγο του χ τετράγωνο που είναι 2χ, θα βγει 400 μείον 4πχ. Για να βρούμε πότε η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως θήνουσα, βρίσκουμε πότε η παράγωγος μηδενίζεται, πότε είναι θετική, πότε είναι αρνητική. Εγώ πάντα προτείνω να λύνουμε αναλυτικά το μεγαλύτερο του μηδενός, πότε είναι. Αν λύσουμε, θα έχουμε 4πχ μικρότερο του 400, το χ θα είναι μικρότερο του 100 δια π. Η παράγωγος λοιπόν είναι θετική όταν το χ είναι μικρότερο του 100 δια π, δηλαδή εδώ είναι το χ μικρότερο του 100 δια π, βάζουμε την παράγωγο θετική, εδώ είναι αρνητική. Το μικρότερο και το ίσον εννοούνται αν έχουμε λύσει το μεγαλύτερο. Καλό θα ήταν να μην λύσουμε μόνο το ίσον, γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε και τα πρόσημα. Και το εμβαδόν είναι μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση και μετά γνησίως θήνουσα και παίρνει μέγιστη τιμή, όπου για χίσον 100 δια π, αν βρούμε το εμβαδό θα βγει 20.000 δια π. Δεν μας ζητάει όμως μόνο το εμβαδό, μας ζητάει και τις διαστάσεις του, οπότε το αβ, δηλαδή η διάσταση αυτή, το μήκος, δεν ξέρω αν γνωρίζατε πόσο είναι το μήκος και το πλάτος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Εδώ βγαίνει ότι για να έχει μέγιστο εμβαδό, το μήκος θα είναι 200 δια π, το οποίο είναι περίπου 64, αν βάλουμε το π να είναι 3,14, 200 δια 3 κάνει 66, 200 δια 3,14 περίπου 64, και το βγ το μήκος είναι 200 μείον π χ, που είναι 100 δια π, είναι 100 μέτρα, και διαπιστώνουμε πώς είναι φτιαγμένα τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Πράγματι τα γήπεδα ποδοσφαίρου έχουν 100 μέτρα μήκος και 64 περίπου μέτρα πλάτος, και εδώ μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο. Είναι το μέγιστο εμβαδό που έχουμε και ευχαριστιέται κανείς, αξιοποιεί το γήπεδο και με ένα δεύτερο τρόπο, εκτός από το να τρέχουν το 400, μπορούν να τρέχουν εδώ το κατοστάρι, ξεκινώντας από τη μία άκρη του γήπεδου μέχρι την άλλη. Το 200 επίσης, γιατί αφού αυτό το μήκος είναι 100 και αυτό είναι 100, το ημικύκλιο είναι 100 και το ημικύκλιο είναι 100, άρα το 200 ξεκινάει για παράδειγμα από το γάμα, κάνει το πρώτο κατοστάρι στο ημικύκλιο και μετά άλλα 100 μέτρα 200. Έτσι είναι λοιπόν φτιαγμένα τα στάδια. Είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο, ώστε και το 400 να τρέχουμε και τα 100 μέτρα και τα 200 και το γήπεδο να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερο χώρο στο ορθογώνιο μέρος του για να παίζεται ποδόσφαιρο. Η Μπαρτσελόνα έχει το γήπεδο με τις μεγαλύτερες δυνατές διαστάσεις. Αντί να είναι 64x100, είναι 70x110. Είναι το μέγιστο που μπορεί να παιχτεί ένας επίσημος αγώνας. Γιατί λέτε ότι η Μπαρτσελόνα, το Camp Nou, έχει τις μεγαλύτερες δυνατές διαστάσεις? Ποια ομάδα ευνοεί ένα μεγάλο γήπεδο, αυτή που επιτίθεται ή αυτή που αμήνεται? Προφανώς ένα μεγάλο γήπεδο ευνοεί την ομάδα που επιτίθεται. Οπότε, γιατί αυτή που αμήνεται θέλει ένα μικρό γήπεδο να κλειστούν όλοι οι παίκτες πίσω, να μην μπορεί να περάσει κανένας. Άντε τώρα να πας μέσα στην Μπαρτσελόνα που είναι τεράστιο το γήπεδο και να κλειστείς πίσω. Θα φας πάρα πολλά γκολ. Με τις πάσες που θα παίξουν έχουν χώρους να κινηθούν κλπ. Τα γήπεδα λοιπόν στη σύγχρονη εποχή φτιάχνονται έτσι. Στην αρχαιότητα δεν φτιάχνονταν έτσι τα γήπεδα. Αν θυμάστε, τα γήπεδα στην αρχαιότητα φτιάχνονταν κάπως έτσι, δηλαδή ήταν ένα μακρό στενορθογώνιο και ένα μικρό ημικύκλιο και ήταν περίπου 190 μέτρα, αν θυμάμαι καλά. Έτρεχαν τον αγώνα των 190 μέτρων στην αρχαία Ελλάδα. Αν πάτε στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, που είναι το μεγαλύτερο στάδιο με μαρμάρινες κερκίδες όλο τον κόσμο, θα δείτε ότι είναι έτσι κατασκευασμένο. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν το ποδόσφαιρο ως άθλημα, αλλά είχαν τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα Ολυμπιακά αθλήματα στην αρχαιότητα. Αργότερα οι Ρωμαίοι έφτιαξαν και αυτή στάδια, τα οποία ίσως μοιάζουν λίγο περισσότερο με τα δικά μας. Εκεί όμως δεν έκαναν Ολυμπιακούς αγώνες, παρά έκαναν μονομαχίες, όπου οι άνθρωποι σκοτώνονταν ή τους έτρωγαν τα λιοντάρια. Οι Βυζαντινοί, δεν ξέρω αν ξέρετε, που είχαν και αυτοί παρόμοια γήπεδα με τα αρχαία, και στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, υπήρχε ένα τέτοιο στάδιο, στο οποίο δεν ξέρω αν ξέρετε ποιο άθλημα έκαναν, ήταν οι υποδρομίες, όπου ο Στινιανός παραλίγο να χάσει τον θρόνο του, ξέρετε, με τη στάση του Νίκα κλπ. Και στη σύγχρονη εποχή έχουμε το ποδόσφαιρο. Κάθε εποχή διασκεδάζει ο κόσμος, είναι λίγο πάει στο γήπεδο, σαν να γίνεται ένας μικρός πόλεμος και εκτονώνεται για να μην πολεμήσει την πραγματικότητα. Το ιδεώδες φυσικά ήταν στην αρχαία Ελλάδα, τον καιρό που οι Ολυμπιακοί αγώνες, μάλιστα τους πρώτους αιώνες, που ήταν. Δεν υπήρχαν αμοιβές, δεν υπήρχαν επαγγελματίες και η αμοιβή τους ήταν μόνο ένα κλαδί ελιάς και η τιμή που είχαν όταν γύριζαν στις πόλεις τους.